κλαίγανε τέτοια ώρα. 6:05. Να ανοίξω. Όχι. Κοίτα με τρόπο από το παράθυρο. Γερμανοί, ήρθα να σε πιάσουν. Καλή τύχη. Κουνμάνε, Ιεθά. Πού είναι ο Αλέξης Κομνηνός? Εγκυμήθηκε εδώ απόψε. Και αυτές εδώ οι πιτζάμες ποιος είναι, ε? Der Mann ist uns entwischt, oder hier irgendwo versteckt. Versuchen Sie sofort das ganze Haus. Vorwärts! Die Treppe runterläuft. Tolles Zeug, diese Griechen. Danke. Überflüssig. Du hast nicht gemeint. Οδηγός εντάξει, φύγε. Αλέξιο Κομνηνό. Αλέξιο Κομνηνό. Τώρα δεν είπε τηλέφωνο κομάντο τάπα, ρεστάρουμε Αλέξιο Κομνηνό. Κομάντο τάπα είπε, Αλέξι Κομνηνό έχει μουστάκι. Να, σαν Βιτόριο Εμμανουέλε. Τούτος εδώ είναι ξυρισμένο. Ξοράφησε μουστάκι μας, κογιονάρι. Και δεν θα το ξέρω το κομάντο τάπα. Μπορούσε να κάνει τέτοιο λάθος το κομάντο τάπα. Ένα, άλλος. Μπράβο. Ευχαριστώ. Εσείς τον Γκρέκο πολύ έξυπνο είσαστε. Καλά που το κατάλαβες. Ένιος, εγώ θα σε κρύψω να μην σε πιάσουν οι Εγγλέζοι. Εγγλέζοι καλό. Εγώ τον Γερμανό φοβάμαι. Αυτό είναι πολύ κακό. Είναι μακριά ακόμα το μοναστήρι. Να το. Φτάσαμε. Α, ωραία. Αν σε παρακαλούσα θα μου κάνεις για χάρη. Τι. Αν καταφέρεις στο Συνέσιο να σου πουλήσει λάδι, πάρε με και εμένα στον Πειραιά να σε βοηθάω. Έχεις γυναίκα, παιδιά. Έρμος είμαι. Σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Καλά. Το έχω υπόψη μου. Εντάξει. Ο Ισραήλης με ειδοποίησε σχετικώς. Έλαβα τα δέοντα μέτρα. Θα κάνω ό,τι μου διατάξετε. Εγώ δεν διατάζω, απλώς μεταβιβάζω διαταγάς. Επλόγησε ο Δέσποτα. Επόλυσα εις τον κύριον Κομνηνόν λάδι ο κάδας 300. Λάβε φροντίδα να γεμιστούν τα βαρέλια.
Από ποιον άδει να βάλω δέσποτα? Μα από εκείνο που ξέρεις. Με έφερε στο μοναστήριο ο Τάκης ο Αγλέωρας με το γαϊδαρό του. Μου έκανε καλή εντύπωση και σκέφτηκα να τον πάρω μαζί μου. Ωραία σκέψη. Μην του πεις ακόμα τίποτα. Και πόσο θα το πουλήσει με το λάδι? Θα έχουμε καμιά 20 λίρες καθαρό κέρνος. Και σε μένα, τι θα μου δώσει? 2 λιρίτσες. Λίγα είναι. Ναι. Πάρε το ρεπτά και αργότερα βλέπουμε. Μιλάς σαν το Συνέσιο κι εσύ. Γιατί? Δεν πιστεύεις στο Θεό? Ποιος ξέρει. Για κοίτα εκεί. Τι είναι αυτό? Από... τι είναι αυτό το πράγμα? Το βλέπεις αυτό? Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα? Το κήτος του Ιωνά. Πώς φαίνεται? Πρώτη φορά βλέπω το. Κρατήστε διανυοψία. Αλέξης Κομνηνός και Τάκης Αγλέωρας. Κασέβη μου, κύριε Ορχαγιά. Τι συμβαίνει? Λαμβάνω την τιμή να ζητήσω άδεια διανυκτερεύσεως μεταθεαμάτων και γυναικών. Δεν θα βάλεις μυαλό, μωρέ. Είσαι λοχίας, πρέπει να δίνεις το παράδειγμα. Άμα αν ήξερα πως ο στρατός είναι μοναστήρι, τότε... Δώσ' μου την άδειά σου. Πρόσεχε μονάχα να μην γυρίσεις με καμιά ζημιά. Ουδής φόβος, κύριε συνταγματάρχα. Οι κομάντος ξέρουν να προφυλάγονται. Έλα, πάρ' την άδειά σου. Περίφημος τύπος. Θέλετε να έχει καριέρα. Αυτό θα το δούμε στη μάχη. Ξεμπέρδεψες με τη δουλειά σου. Ναι, έτοιμος είμαι. Πάμε στη Λέσχη. Φοβάμαι πως δεν θα μπορέσω. Ξέρω. Έχεις ραντεβού με τη μικρή. Αυτά πράγματα, κύριε συνταγματάρχα. Πρόσεχε. Η μικρή το παίρνει το πράγμα στα σοβαρά και είσαι παντρεμένος. Δεν της το έκρυψα. Αυτό θα έλειπε. Έλληνα αξιωματικός και να κάνεις ματσαράγγες. Πρέπει να πηγαίνω. Πάμε. Προτιμώ να γυρίσω μόνη. Φοβάσαι μη σε δει κανείς.
γράμμα να περάσω και να φτάσω μαζί σου. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Στον εαυτό μου δεν έχω εμπιστοσύνη. Καλά. Δεν θα περάσουμε το δασάκι μαζί. Θα το περάσουμε μαζί και δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Φοβάμαι τον εαυτό μου. Μα δεν θα είμαστε μόνοι. Λέμε και στην παρέα. Ποιος ο λόγος. Όταν είμαι μόνη μαζί σου, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Και όταν είναι κι άλλοι, ακόμα περισσότερο. Ίσως θα έπρεπε να μην ξανασυναντηθούμε. Αν νομίζεις πως έτσι πρέπει να γίνει, θα μου λείψεις όμως πολύ. Όχι όσο σου λείπει εκείνη, αν τύχει και την αγαπάς τόσο πολύ. Ναι, την αγαπώ πάρα πολύ. Μόνο αυτήν αγαπώ. Δεν στο έκρυψα. Τα φιλιά σου γίνεψα μόνο. Δεν λογαριάζεις πως είμαι γυναίκα, πως έχω καρδιά. Το φταίξιμο είναι δικό μου. Έπρεπε να το καταλάβω πως ο κίνδυνος είναι μεγάλος και για σένα και για μένα. Συγχώρεσέ με. Ούτε θα σε ξαναδώ. Καλύτερα έτσι. Εξάλλου σε λίγες μέρες φεύγω. Πού πας? Για καταδρομή. Ίσως να μην ξαναγυρίσω. Μην μιλάς έτσι. Πριν φύγεις, θα ήθελα... Άκουσε, Μαρία. Θα φύγω χωρίς να σε είδω. Έτσι πρέπει να γίνει. Έχεις δίκιο. Γεια σου, Αλέξη. Γεια σου, Μαρία. Πάντα θα σε θυμάμαι. Καλησπέρα, κύριε Λογαγιά. Καλησπέρα. Ήρθε ο συνταγματάρχης. Ήρθε με τον κύριο Ιωαννίδη, μόλις ήρθε από την Αθήνα. Α. Ε, Σωτήρη. Καλώς όρισε. Καλώς σας βρήκα. Πότε ήρθες από την Αθήνα? Την Κυριακή που μας πέρασε. Α. Είναι στη γυναίκα μου. Die sollen von dem nichts sprechen, Herr Kaloyer. Der Mann kann Deutsch verstehen. Dieses griechische Schwein soll die Sprache des Führers verstehen? Na ja. Unmöglich. Sag einmal, wie lautet der Tagesbefehl Nummer 207 des Admirale Gink? Ja, der Befehl ist, dass das Geleit beruht ist auf gehen soll, Herr Kaloyer. In Ordnung. Das Richtige wird geschehen. Jawohl. Εσύ καλό καιρό θα παίξεις κάκι μαζί μου. Δεν μπορώ, εξοχότατε. Είναι ώρα για τον Εσπερινό. Τα αφήσεις να παρέα με δύο Εβραίος τσιφούτη. Δεν βγω από μπροστά μου, γκουρούλι, καλό καιρό.
Είναι ο σίγμα 12 που μας καλεί. Ωραία. Μεγάλη μυοπομπή αναχωρή προσεχώς Πειραιά Ρόδων. Προσπαθώ εξακριβώσω ημερομηνία απόπλου. Επανέλθω. Θες να εξακριβώσει οπωσδήποτε την ημερομηνία. Ναι. Δεν θα μπορέσω να σε δω πριν τις 10. Γιατί, τι συμβαίνει? Έχω ραντεβού εδώ στη Λέση. Με τον Γιάννη Ραΐζη. Ναι, ήρθε χτες το βράδυ από την Ελλάδα. Θα του μιλήσεις για το ζήτημα? Οπωσδήποτε. Να ομολογήσει. Α, όχι. Απ' τις κουβέντες του θα καταλάβω. Πρέπει να μάθω την αλήθεια. Πρέπει. Γεια σου. Για να με βοήθησε όσο δεν παίρνει τον τελευταίο καιρό. Σε ποιο πράγμα? Για τη δουλειά μας. Α. Αυτή είναι για σύνδεσμα με το Συνέσιο. Φοβάμαι πως άρχισα να την υποψιάζονται. Καλά θα κάναμε να τη φέρναμε εδώ πρωτού πάθουμε καμιά λαχτάρα. Καλύτερα να μείνει εκεί που βρίσκεται. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν αμφιβάλλω. Τι θέλεις να πεις? Πως από την Ελλάδα έρχονται πολύ σοβαρότερες ειδήσεις, για να μην έρθει κι αυτή. Πού συνεργαζόσαστε με την Άννα? Στο Φάληρο, στους κινηματογράφους ή στις αίθουσες δικογενείας του Γαλατσίου? Πιστεύεις σε αυτές τις σκοπαντίες? Η Άννα έπληται. Ήταν εκνευρισμένη. Είχε ανάγκη από έναν φίλο. Εξαρτάται από το τι σημασία δίνει κανείς τη λέξη φίλο. Θα πρέπει να καταλάβει. Περιζών, κατάλαβα και πολύ καλά μάλιστα. Είσαι άτιμος και παλιάνθρωπος. Κύριε, τι συμβαίνει? Ο κύριος Ραΐζης ισχυρίζεται πως ο κύριος Σολάκογλου έκανε καλά που συνθηκολόγησε με τους Γερμανούς. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Τότε για ποιο λόγο σε απεκάλεσα άτιμος και παλιάνθρωπο? Κύριε, με συγχωρείτε για το επεισόδιο. Κύριε Αντιπλήρη, ύστερα από το επεισόδιο αυτό, οφείλω να παραιτηθώ από τα στάξεις του βασιλικού ναυτικού. Όχι, αγαπητέ μου, δεν θα παραιτηθείς. Το μυστικό θα μείνει μεταξύ μας. Ευχαριστώ, κύριε. Σερσέ λα φαμ. Είσαι πολύ έμπειρος εσύ περί τα τι αυτά. Αγαπητή εν Χριστώ, αδερφή Άννα, πλέον να έρθει στο ταχύτερο νησιτάρια στην αργοπορία. Ανάγκη άφευκτος, εξαφάνισον την παρούσα. Εν Χριστώ ευθέτης. Για τα 200 εκτάτινα βάρκου Αιγαίου ευρίσκεται σε τούτο το σιτάρι. Τα κλειδιά τα έχει ολόγινα νότος τούνερ. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσω αυτό το έγγραφο. Κατάλαβα. Μόνο γυναίκα μπορεί να πετύχει αυτή τη δουλειά. Και γι' αυτό σε κάλεσε. Ό,τι άλλο θέλει. Αυτό μην το κοιτάς. Πρέπει να γίνει και μόνον σου δύναστε να το κάνει. Σου το ζητάει η Ελλάδα. Για την Ελλάδα δεν είναι. Όχι και την Ελλάδα.
Είναι ο σήμα 12. Προσοχή. Η οπομπή αναχωρήσει 29 Αυγούστου πρωίαν εκ Πειραιώς διά Έντοχο! Δεν αποτελείωσε το σήμα. Το έκοψε στη μέση. Κάλεσε τον πάλι. Δεν απαντά. Ύποπτο. Πολύ υποπτό. Die Angeklagten werden der Feindspionage für schuldig befunden. Anna Komnenou wird zu lebenslänglichem Zuchthaus und Senesius Karamitros zum Tode verurteilt. Και τώρα εξήγησε. Πώς γίνεται σκουβαλάνες δύο Άγγλοι αστυνομικοί στις 8 η ώρα το πρωί και σε αυτά τα χάλια. Άδη. Ψέματα λέει εδώ ο στεγματάρχης Ρίτσαρτον ότι μπήκε σε ένα καφέ αμάνεν μέσα διατελών, ότι ζήτησε από την αράτη και ορκίστρα να του παίξουν το από κάτω από το ραδίκι. Και όταν σου το ξέρουν έβγαλε στις τυφολώσεις και απείλησε να του τη βάλει. Δεν τρόμο να προχωρήσω παρακάτω. Λέει τέτοια ψέματα συνταγματάρχης άνθρωπος και μάλιστα Εγγλέζος. Ντροπή. Για κοίταξε με καλά. Εδώ. Στα μάτια. Άμα μου λες να σε κοιτάζω στα μάτια, κάνω να φάω ένα μαγκάλια να μένα κάρβουν. Πόσες φορές, μωρές, έχω γλιτώσει αυτά τα εγγλέζικα στήρματα. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως εγώ.
Μια φορά που βγήκε τίτιδο στο Ράμλι και μου παράστηνε στον Ερμίτ, πραξτέ. Ναι, πρώτον δεν ήμουν τίτιδο. Δεύτερον σκοτάδι πίσα και τρίτο ρεμό. Άλλη μια φορά που πήγε στο έφαγε ίδρυμα τη Μαντάμ Κοραλί. Έφαγε, είχε και τα λοιπά. Και όταν σου φέραν το λογαριασμό 8 λίρε και 3 σωλήνια, αρνήθηκε να πληρώσει. Παρδόν, εγώ να αρνηθώ να πληρώσω λογαριασμό, έκανε κάτι χιόπι. Είπε στη Μαντάμ Κοραλί να τον παρουσιάσει και τελειώσει ο πόλεμο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, και τουλάχιστον θα τραβήξει. Οι Ναζίδες της Γερμανίας, οι φασίστες της Ιταλίας και οι στρατοκράτες της Ιαπωνίας. Έξω από εδώ έρχεται. Και το πανάω 5 μέρες αυστηρά. Εχθές εσύ και εγώ πλούτωσα το γαϊδαρό μου και έφερα την λιγαριά εδώ. Πατάει η ψυχή σου την βλοχαγένα με κοπανί σάδικα. Καλά. Καλά. Ωχ, στραβωμάρα. Τι χάλια είναι αυτά. 5 μέρες φυλακή. 5 και 5-10. Στρογγυλώσατε. Καλημέρα. Θα φέρουν και συνταγματάρχε. Καθίστε. Έχω να σου μιλήσω για μια υπόθεση δυσάρεστη. Λυπούμε που σε μένα έλαχε ο πλήρως. Όπως ξέρεις, ο στόλος μας χτύπησε μια γερμανική νεοπομπή στα νυχτά της Κρήτης. Έχουμε άλλο πολλούς Γερμανούς. Ανάμεσα σε αυτούς και ο σημεοφόρος Τούρμερ. Μήπως έτυχε να το γνωρίσεις. Του έκανα έρευνα και βρήκα πάνω του αυτή τη φωτογραφία. Τον ανέκρινα εγώ. Τον ρώτησα για τη φωτογραφία. Μου απάντησε πως είναι ιδιωτική υπόθεση και δεν έχει καμιά υποχρέωση. Καταλαβαίνω πως το χτύπημα είναι σκληρό. Το μυστικό θα μείνει μεταξύ μας. Πρέπει να φερθείς σαν άντρας. Ξέχασε, λέει, την πόρτα. Της τρακτορείς η Γερμανία. Τρέφω που την αγάπησα. Τώρα τη μισώ. Την αγαπάς ακόμα. Σε καταλαβαίνω, Κομνηνέ. Δεν είναι δικό σου το φταίξιμο. Εσύ την ησύχασε τη γυναίκα. Εγώ την αγαπώ. Με την έκανε ευτυχισμένη κάνοντάς το ησυχία. Κι όμως, την ευτυχία που έφτασε και που μου έδωσε, θα την ξαναδώσω. Όταν προσπίσε να με είχε στην αγκαλιά, είδατε τα κλειστά στη μάτια. Δεν ήμουν εγώ που, αλλά εκείνη. Ξέρω πως την αγαπάς, πως εγώ είμαι μόνο η μορφή της πόνης. Δεν με νοιάζει όμως. Γιατί σ' αγαπώ. Γιατί θα τη λύσω την ησυχία σου με την αγάπη μου και την κάνω ευτυχία. Σιγάρο.
Δεν υπάρχει πια. Εγώ είμαι η γυναίκα σου. Η σιωπή του πράκτορου σήμα 12 της Συνέση δεν είναι πια μυστήριο. Τον έπιασαν οι Γερμανοί απάνω στον κομπότη. Το στρατοδικείο τον καταδίκασε σε θάνατο. Τον εξετέλεσαν? Όχι ακόμα. Τον έχουν σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Η Λιγαριά. Ο ξέρω το στρατόπεδο της Λιγαριάς. Είναι δίπλα στη θάλασσα. Τι θέλεις να πεις? Αναλαμβάνω να παράγω το Συνέσιο. Η επιχείρηση είναι παράτολη. 30 Γερμανοί φυλάν το στρατόπεδο. Όλα αυτά τα ξέρω και τα έχω υπολογίσει. Αναλαμβάνω, το φέρω. Να φέρεις το Συνέσιο. Λυπούμαι, αλλά δεν μπορώ να εγκρίνω ένα τόσο τρελό σχέδιο. Η ζωή των κομάντος είναι πολύτιμη. Ελπίζω εθελοντάς. Αν οι κομάντες δεν θέλουν να σκοτωθούν, δεν μπορεί κανείς να σε φωτίσει. Αφού το θέτεις έτσι το ζήτημα, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Με τη λευκή του Θεού. Ευχαριστώ. Αυτό είναι αυτοκτονή. Σερσελαφά. Σκάζομαι εσύ με τις φιλοσοφίες. Μη τον συναντήσει το άλλο φύλλο και μη καταρρίσα το μεγούλης αυτού. Εγώ δε σπασταμένος την γυρμάντα θεμόν που ιωθώσουν δε αυτού. Γυαλιά εισπέκεται όλοι. Καμζή νόχανε λεξιμούν. Ich möchte für meine Leibner, Sana Comino neben mir haben. Verstaunlich. Du hast doch Lust für Weiber. Deutsches Weinehut. Warte. Haben Sie am Tisch mich schon 12 Stunden früher zu erschießen? Ihr Wunsch wird erfüllt. Πολύ επικίνδυνοι. Οι ευθύνες μας έκαναν διστακτικούς. Η επιμονή σας ενίκησε τους δισταγμούς μας. Δεν ανησυχώ για σας. Ξέρω πως η θέλησή σας θα υπερνικήσει δυσκολίες και κινδύνους. Σας εύχομαι όχι μόνο να πετύχετε, αλλά να γυρίσετε όλοι με το καλό, να γιορτάσουμε μαζί την νίκη. Στο καλό, παιδιά μου, ο Χριστός και η Παναγιά μαζί σας. Ευχαριστούμε, κύριε Σταγαπάτα. Μη σε νοιάζει. Θα σας βγάλουμε στο πρόσωπο. Μια χαρά. Διετάξαμε το υποβρύχιο Πιπίνος να περιπολεί έξω από τη Λιγαριά και να σας βοηθήσει. Ποιος είναι ο κυβερνήτης? Ο υποκλήρχος Ρεΐ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην χρειαστώ τη βοήθεια του κυρίου Ρεΐ.
ενημέρωσε. Η ώρα κοντεύει. Θα προσεύχεστε για την αμαρτωλή ψυχή μου. Συνέχεια. Υπάρχει Θεός. Ναι, και εντός ολίγου θα βρίσκομαι ενώπιον του. Θα το πεις του Θεού, και θα γυρεύω συγχώρεση για τα αμαρτήματά μου. Πρέπει όμως να καταλάβει ορισμένα πράγματα, σαν Θεός που είναι. Και τώρα ίζει το κορμί μου, δεν αμάρτησε. Μάρτησε όμως η ψυχή σου. Ήμουν μόνη, απροστάτευτη, φοβισμένη. Ένιωθα την ανάγκη να έχουν έναν άντρα κοντά. Αυτή είναι η αμαρτία. Να το εξηγήσει αυτό του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ναι. Εσύ όμως να του το πεις. Όσο για τον Νότο. Η αμαρτία σου με τον Νότο σου χαρίζει τον Παράδεισο. Σε ζηλεύω, Συνέσια, που θα πεθάνεις. Πάτε γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Δείτε τη Μάρτα να πάρει και τους άλλους! Πίστευε εις τον Θεό. Θέλετε μήπως να σας δέσουμε τα μάτια? Δέξουμε πανάγαθε στα σαγκάλα σου. Σε γνωρίζα.
Πού είναι ο Συνέχιος, στο Ντουφέκη σας σήμερα το πρωί. Μα τυχεία. Δεν τον προφτάσαμε. Πρέπει να φύγω τώρα αμέσως από εδώ. Βγάλε τα πέρα όπως μπορείτε. Μη σε νοιάζει για μας, κύριε Λοχαγέ. Τώρα που μας έδωσε στα χέρια μας αυτά τα παιχνιδάκια, θα τους κανονίσουμε καλά τους λεβέντες από εδώ. Και από εκεί δρόμο κι εμείς. Αντάρτε στα βουνά. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σας. Αλέξη. Μάνα. Κύριο. Σώσε με, Αλέξη. Πλήτωσέ με. Αλέξη, λυπήσουμε. Καλά. Πάμε. Κράτη και οι δύο. Τον ακούς. Πλησιάζει συνεχώς. Είναι από πάνω μας. Λέτε να είναι ο Κομνηνός.
Πολύ αφιβάλλω. Το όμως κάτι μου λέει πως αυτός είναι ο Κομνηνός. Ναι, που μας ρίχνει βόμβες βυθού για να μας καλημερίσει. Άντε παιδάκι μου, εσύ δεν κάνεις την υποβρυχία. Βάθος 40 μέτρα. Βάθος 40 μέτρα. Προρέα πηγάλια δεν λειτουργούν. Προρέα χειροκίνητα. Μας έχουν πιάσει για καλά. Δεν βαριές. Πορεία 265. Πορεία 265. Τι βάτω τύχνο χάρτης και τι βυθό. Λάθος 50 μέτρα βυθό. Φυκιάδα. Θα κάτσουμε μαλακά. Κράτη και οι δύο. Κράτη και οι δύο. Προρέο πηγάλιο πλην 10. Προρέο πηγάλιο πλην 10. Εκκρεμές 0. Εκκρεμές 0. Κράτη και οι δύο. In heißen Fekt, in Richtung 135. Ein Schiff! Ein Handelsschiff, Signal zum Abdrehen. Διαρροήσεις μηχανές, πήγαινε να δεις. Εκολλήσαμε. Δεν πάμε τσάρκα αλλού. Εξαντλήσατε ηλεκτρικούς τροφοδότες. Έγινε. Ανάποδο ολοταχώς. Ανάποδο ολοταχώς. Ξεκολλήσαμε. Λίγο αριστερότερα να ντουρσε από πριν. Μόλις πηδήσω ο πρώτος να με ακολουθήσει. Εσύ, κατέβα στα βάρη. Θα κάνει ανοιχτό όψεν. Ζάχτην γλάχα ζόλ αψίσεν. Απτρέεν. Αχτουμ, πείτε βέβαια τσουρουξίσεν. Φόια. Πάνω από 10 λεπτά να μας ρίξει. Λέτε να φύγει. Ακούς τίποτα. Δύο προπέλες που απομακρύνονται. Δύο προπέλες που απομακρύνονται. Έτοιμη για εξόρμηση πυροβόλου. Ένα περισκοπικό, κλείσε κοντέρ και πόματα ασφαλείας. Εξόρμηση.
πάλι σπυροβόλο. Με γερμανικό καταδιωκτικό και ζητάει βοήθεια. Πορεία 210. Στροφές 360. Πολεμική παράδοση. Πού σε διάρο βρέθηκε ο δικός μου. Μπορώ, τους Ρωμιούς λογαριάζεις. Και στο Βόρειο Πόλο να πας, Ρωμιούς θα δεις. Τη γυναίκα σου. Πάω να δω. Μικρό μου.
Δεν είναι τίποτα. Ευχαριστώ. Πονάς? Όχι. Όχι. Αλέξη. Ναι. Ώρα ήσεις. Δεν ήταν τίποτα. Ήμουν ανεβριασμένη. Μου έλειπες. Αυτό είναι όλο. Χωρίς. Ο Συνέσης με διέταξε. Έπρεπε. Διέταγε 207. Μεγάλη μια πομπή. Μας έπιασαν. Αυτός σε θάνατο. Εγώ ισόβια. Αλέξη. Ακριβώς καθόμαστε. Στο ίδιο μέρος, όταν σε αδίκησα. Μα δίκησες. Mm-hmm. Τότε που σε είπα άτιμο και παλιάνθρωπο. Μην τα θυμάσαι αυτά. Πότε θα βγεις για πάνω? Σε μια εβδομάδα. Γιατί έτσι αργά? Έχει κάτι ζημιές από πίνες και πρέπει να διορθωθούν. Καταλαβαίνεις την ανυπομονησία μου. Η Ελλάδα ελεύθερη εδώ και ένα μήνα και εγώ να μην μπορώ να πάω. Οι δικοί μου με περιμένουν. Καλά, εσύ πότε θα φύγεις? Δεν ανυπομονείς? Για ποιο λόγο? Εμένα κανείς δεν με περιμένει. Αλέξη, κάποιος σε περιμένει. Εκείνη. Στο ρημονήσι που τη θάψαμε. Μόνη, έρη, στον τάφο της που τον δέρουν τα κύματα. Πρέπει να πας. Πηγαίνουμε. Είναι κάτι που θέλω να το μάθω. Δύο χρόνια τώρα λέω. Πες μου, την αγαπούσες? Τι σημασία έχει και τι θα κερδίσεις αν το μάθεις? Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι πως εκείνη μόνο εσένα αγαπούσε. Προσμένη με λαχτάρα ένα στερνό σου δάκρυ στον έρημο τον τάφο της. Μόνη, έρημο, απέναντι στη θάλασσα.